Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης και ελπίδας. Μια μέρα μνήμης γιατί τιμούμε και δοξάζουμε μία από τις κορυφαίες πράξεις της ελληνικής αντίστασης. Και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε 73 χρόνια μετά. Αλλά και στο Διενικές, να μεταφέρουμε άσβεστη τη φλόγα του ηρωισμού και της αντίστασης από γενιά σε γενιά. Να υποκλινόμαστε μπροστά σε αυτή την πράξη που σταμάτησε το χρόνο, αλλά ταυτόχρονα τον έκανε να τρέχει όλο και πιο γρήγορα, σημαδεύοντας ανεξίτελα την συλλογική μας μνήμη. Σήμερα όμως είναι και μια μέρα ελπίδας, γιατί η ιστορία μας διδάσκει πως όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αρκετές φορές στην ιστορία μας έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Με συνεννόηση όμως και σύμπνοια κάναμε την υπέρβαση. Γιατί ο Γοργοπόταμος, επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε, είναι η έμπρακτη απόδειψη της δύναμης που ενέχει συνεργασία. Ήταν η ενότητα αυτή που γέννησε την επιτυχία. Ο Βελουχιώτης, ο Ζέρβας, μαζί με την πολύτιμη βοήθεια συμμάχων και φίλων, βρέθηκαν στο ίδιο αυτό σημείο, υπηρετώντας τον ίδιο σκοπό. Έβαλαν στην άκρη όλα όσα τους χώριζαν και πρόταξαν αυτό που τους ένωνε, την πατρίδα. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο το γεγονός ότι ο λαός μας είναι δυστυχώς ικανός όχι μόνο για τα καλύτερα, αλλά και για τα χειρότερα. Γιατί όποτε όλοι μαζί ενωμένοι μία γροθιά αγωνιστήκαμε για ένα κοινό σκοπό, για μια ύψιστη ιδέα, τα καταφέραμε. Κόντρα στον καιρό, κόντρα στις συγκυρίες, οι αντάρτες των βουνών της Ρούμελης τα έβαλαν με τον απατοδύναμο άξονα. Και πέτυχαν. Γιατί ακριβώς επικράτησε η ομόνοια και η συνεργασία. Και αυτός εδώ ο τόπος που βρισκόμαστε σήμερα είναι τρανό παράδειγμα της σύνθεσης των δυνάμεων. Απ' την άλλη, η μοίρα της χώρας μας είναι συνδεδεμένη και με μεγάλους άλλους παραγμούς. Έχουμε τη μοναδική ικανότητα, αυτά που χτίζουμε πολλές φορές με πολύ κόπο και πολύ πόνο, να τα γκρεμίζουμε εύκολα και αβίαστα. Μετά το έπος του 40, ακολούθησε ακόμη ένας εμφύλιος πόλεμος. Ετούτη εδώ η γέφυρα που ένωσε τους αντάρτες γκρεμίστηκε και μαζί με αυτήν κατέρευσε και ενότητα. Προαπαιτούμενο λοιπόν η εθνική συμβιλίωση και τότε και τώρα.